Αυτές οι εκλογές έχουν δύο χαρακτηριστικά. Συνεχίζουν να έχουν τον αυτοδιοικητικό τους χαρακτήρα, ο οποίος συνδέεται με τα πρόσωπα και τα τοπικά προγράμματα, αλλά δεν παύουν να βγάζουν και ένα πολιτικό μήνυμα. Αν δηλαδή οι πολίτες πάνε και δώσουν μια συντριπτική πλειοψηφία, για παράδειγμα, στον Γιώργο Παπανδρέου, είναι σαν να του λένε: καλά έκανες, βάλε κι άλλα μέτρα, άμα σφίξε κι άλλο την αγορά, τέλειωσε τη ρευστότητα. Αν ψηφίζω στην περιφέρεια της Αττικής, ας πούμε. Στέλνω, ψηφίζω τον Γιώργο Παπανδρέου, αν ψηφίζω τον υποψήφιο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι... Το λέω, ναι. Γιατί αυτό εμένα μου προδιαγράφει μια στάση της Νέας Δημοκρατίας για το δεύτερο γύρο. Όπου υπάρχει αντίθετος με το μνημόνιο θα τον ψηφίσετε. Έχει σημασία στις επιλογές, το πρόσωπο και η κατεύθυνση του πολιτικού προγράμματος που έχει εξαγγείλει στην περιοχή του. Ωραία. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή, αν έρθετε πάνω στη Θράκη σε μένα και έχω ένα πρόγραμμα απέναντί μου, το οποίο δίνει προοπτική στην περιοχή και βγάζει από τον πάγο τα μεγάλα έργα τα οποία πάγωσε το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν το συνδέσαμε εμείς. Η κυβέρνηση και λέτε ότι αυτό το συνέδεσε. Αν πάτε στα πρακτικά της Βουλής κατά τη συζήτηση του Καλικράτη, θα δείτε ότι ο κύριος Ραγκούσης επικαλείται τον Καλικράτη ως επιχείρημα προσαρμογής απαιτήσεις του μνημονίου. Δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είπατε ότι αν ψηφιστεί, υπερψηφιστεί σε μεγάλη έκταση η κυβέρνηση, υποψήφοι της κυβέρνησης, θα είναι σαν να λέμε συνέχισε Γιώργο Παπανδρέου. Στον κύριο Σαμαρά τι θα λέμε? Ο κύριος Σαμαράς έρχεται με διπλή προσέγγιση σε αυτές τις εκλογές. Η πρώτη προσέγγιση είναι εμπιστοσύνη σε νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν την ανάκαμψη των τοπικών κοινωνιών, άρα σεβασμό στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα, και η πολιτική διάσταση αυτού του αγώνα είναι ότι εμείς ζητούμε ο λαός να δείξει πώς τοποθετείται απέναντι στο μείγμα πολιτικής που έχει επιλέξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κρίση. Την κυβέρνηση με αυτή τη λογική που λέτε, την πολιτική που είναι ουσιαστική. Έχει ουσία αυτό που λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν ψηφίζουμε τώρα. Πολιτικές θα είναι εκλογές. Ναι. Κομματικές δεν πρέπει, πολιτικές είναι σίγουρα. Αν λέω υπερψηφιστή κυβέρνηση, τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μας απασχολεί. Εμείς θα ερμηνεύσουμε. Αν για παράδειγμα πάρει 11 περιφέρειες στο ΠΑΣΟΚ από τις 13 και πάρει τους 80% των Δήμων. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος θα γίνει στο τέλος. Δεν μπορούμε να την κάνουμε εκ των προτέρων. Ο κ. Αβραμόπουλος, αντιπρόεδρος, δήλωσε τη Δευτέρα στα Νέα ότι χρειάζονται σε μια τέτοια περίπτωση διορθωτικές κινήσεις. Χρειάζονται απλώς διορθωτικές κινήσεις. Εσείς τώρα ζητάτε να τοποθετηθώ εγώ για ένα ενδεχόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά να μην δημιουργηθεί κιόλας μετά τις εκλογές. Τώρα συζητήμαστε στην πρώτη φάση. Δημήτρη μου, κύριε Στυλιανίδη, είναι απλό. Τι στόχο έχετε βάλει για αυτές τις εκλογές? Σας είπα. Πότε θεωρείτε ότι νικάτε? Αν πάρετε πόσες περιφέρειες, εγώ έτσι καταλαβαίνω. Δεν τα μετράτε έτσι, πώς αλλιώς? Πότε θα νικήσει το δίκαιο αυτοδιοίκηση και πότε η Νέα Δημοκρατία? Θα σας πω κάτι το οποίο είναι νομίζω ευκρινές. Η πολιτική μάχη σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι θα δοθεί στις περιφέρειες και στους 2-3 μεγάλους δήμους. Εκεί θα παιχθούν οι εντυπώσεις, εκεί θα γίνει η αντιπαράθεση με έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά και εκεί θα βγουν τα συμπεράσματα. Κικίλια, συμφωνείτε κύριε Στυλιανίδη με την υποψηφιότητα Κικίλια, η οποία έχει επικριθεί από πολλές πλευρές? Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι πρωτόγνωρα και δείχνουν ρηξικέλευθο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, ο Κικίλιας είναι ένα νέο άτομο με έντονες αναφορές στη ζώσα νεανική κοινωνία. Ένας άνθρωπος της εποχής του δηλαδή. Είναι επιλογή νίκης, κύριε Στυλιανίδη, τώρα αυτό έχει σημασία. Αυτό το κρίνει η κοινωνία. Εγώ πιστεύω να μπορεί να κερδίσει. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι επιλογή νίκης ο κύριος Κικίλιας. Αν χάσει ο κύριος Κικίλιας, θα χάσει ο κύριος Κικίλιας ή ο κύριος Σαμαράς που τον επέλεξε? Αν χάσει, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ, το Δήμο Αθηναίων ή το Δήμο Θεσσαλονίκης ή κάποιες κοινωνικές περιφέρειες, θα έχει ιτηθεί ο κύριος Παπανδρέου? Ρωτώ εγώ αντιστρόφως. Αυτό θα το απαντήσει φαντάζομαι το κυβερνών κόμμα και το ερώτημα. Έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτή την αποτίμηση μετά. Τον κύριο Καμίνη και όχι την κυρία Γεννηματά. Καταρχήν, επειδή είπατε τώρα κύριο Καμίνης, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια επισήμανση, γιατί αυτό το θέμα με γαργαλάει εδώ και μέρες, αλλά δεν έχω μιλήσει. Δεν επιτρέπεται πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος αυτομάτως κιόλας. Ο κύριος Καμίνης παραιτήθηκε, αφού προηγουμένως όμως το ΠΑΣΟΚ μέτρησε τη δημοτικότητά του. Αυτό είναι ένα δικό του. Ο κύριος Ζορμπάς ήταν εισαγγελέας και την επόμενη των εκλογών το βάλατε γενικό γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι το ίδιο. Εισαγγελέας. Δεν είναι το ίδιο. Οι ανεξάρτητες αρχές, όταν γινόταν η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, είχα πει τότε, και ανατρέξτε τα πρακτικά να δείτε τη συνέπεια των λόγων μου, ότι είναι για μένα η θεσμική εκχώρηση της πολιτικής εξουσίας σε ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν να υπομισθούν το πολιτικό κόστος. Έρχεται λοιπόν αυτή η επιλογή και επιβεβαιώνει αυτό το σκεπτικό. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δυνατόν κάποιος που είναι πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής είτε να κάνει μηντιακά παιχνίδια, είτε να μετριέται σε δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι βήθηκε από όλους. Έπρεπε να παραιτηθεί, κατά τη γνώμη μου, γενικώς, πριν μετρηθεί δημοσκοπικά από το ΠΑΣΟΚ. Μα είναι υπεύθυνος για το τι κάνει το κάθε κόμμα, ο πολίτης. Δεν μπορεί να μετράει για εσάς. Εσείς λέτε ότι ήταν σε συνεννόηση. Εγώ λέω ήταν σε απόλυτο συντονισμό και συνεννόηση. Το λέω ευθέως. Πιθανόν. Δεν είναι δυνατόν να μετριέται κάποιος από ένα κόμμα για υποψήφιος χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση εάν θα ήθελε και θα μπορούσε να είναι υποψήφιος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το πράγμα είναι θεσμική προσβολή. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας, στιγματίζει και αυτούς οι οποίοι επέλεξαν να λειτουργήσουν έτσι έναντι των θεσμών.